Παγκόσμια κατακραυγή έχουν προκαλέσει οι εικόνες από την Μπούκα της Ουκρανίας, που μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί περίπου 340 πτώματα, μετά από σφαγή για την οποία κατηγορούνται ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι εικόνες που αποτυπώθηκαν σοκάρουν. Νεκροί άνδρες και γυναίκες στη μέση του δρόμου. Πτώματα με δεμένα τα χέρια. Ακροτηριασμένα μέλη και πρόχειροι τάφοι ακόμη και σε αυλές σπιτιών. Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions et qu'en particulier déjà sur le charbon et le pétrole, dont on sait qu'ils sont particulièrement douloureux. Η Μπούκα της Ουκρανίας είναι μία ακόμη πόλη φάντασμα, όπου οι λιγοστοί πλέον κάτοικοι αρνούνται να δεχθούν την ομότητα των όσων οδήγησαν στο θάνατο ανθρώπων, που όπως είπαν ήταν απλοί πολίτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν χωρίς να προκαλέσουν, χωρίς καν να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή σε κάποια μάχη. Προχώδελοι, δηλαδή, μήμα. Без разбора. Вийшов, бах. Там на стеколке ще хуже. Там людей просто. Вийшов. Чо ти вийшов? Ніхто нічого не спрашує. Місцевий житель, який працював в Зеленобуді, наводив порядок. Мирна, чесна, розумна людина, дуже працьовита. І так просто ганебно, свідомо БМП переїхало його. Στην πόλη εντοπίστηκε και ομαδικός τάφος, δίπλα σε εκκλησία. Ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων συνεχίζονται. Η Ουκρανική Εισαγγελία ανακοίνωσε πως θα διεξαχθούν ιατροδικαστικές εξετάσεις στις ορούς, ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκαν τα εγκλήματα. Πρόκειται επίσης να ζητηθεί συνδρομή ξένων ερευνητών. Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann. Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή, με τη Μόσχα πάντως να δηλώνει ότι θα διεξαχθεί έρευνα για ουκρανική προβοκάτσια αναφορικά με τους θανάτους των αμάχων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Σελένσκι κατηγόρησε τα ρωσικά στρατεύματα για γενοκτονία. Η Ουκρανική πόλη καταλήφθηκε από το ρωσικό στρατό την τρίτη μέρα του πολέμου στις 26 Φεβρουαρίου και παρέμεινε απροσπέλαστη για περισσότερο από ένα μήνα. Πολλοί κάτοικοι παγιδεύτηκαν από τις αδιάκοπες μάχες και στερήθηκαν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ επιβίωναν σε πολικές θερμοκρασίες. Όταν οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν, πριν λίγες ημέρες, οι Ουκρανικές δυνάμεις άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη και να καταγράφονται αυτές οι εικόνες. Στο μεταξύ, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν στην κατεχόμενη από το ρωσικό στρατό Χερσόνα, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν εκρήξεις και στην πόλη Τερνόπιλ, όπως και στο Ντόνετσκ, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές. Από ρωσικούς βομβαρδισμούς δημοσιοποιήθηκε ότι σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι στο Χάρκοβο, ενώ και στη Μαριούπολη έγινε γνωστό ότι συνεχίζονται οι σκληρές μάχες. Εκρήξεις ακούγονταν και στην πόλη της Οδυσσού, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Νότια Ουκρανία, όπως μεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters.